φτιάξουμε μαγειρίτσα στη χύτρα ταχύτητος. Μια συνταγή που επισφραγίζει το τέλος της νηστείας μας. Η συνταγή είναι πανεύκολη, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη μαγειρίτσα στη χύτρα ταχύτητας θα χρειαστούμε 1 κιλό σικοταριά αρνίσια, 2 φέτες από λεμόνι, 2 φύλλα δάφνης, αλάτι, 10 με 15 κόκκους πιπέρι, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 50 γραμμάρια κρασί λευκό, 1 κύβο κότας, 1,5 λίτρο νερό, 5 με 6 φρέσκα κρεμμύδια, 1 μαρούλι, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι άνηθο και 100 γραμμάρια ρύζι γλασέ. Για το αυγολέμονο θα χρειαστούμε ξύσμα και χυμό από 2 λεμόνια, 2 αυγά και 1 τέταρτο από 1 ματσάκι άνηθο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 1 κουταλιά της σούπας άνηθο, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και πιπέρι. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε τη σικοταριά μας. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ ωραίο θέαμα για την τηλεόραση να δείχνουν πώς καθαρίζουμε μία σικοταριά, αλλά αν δεν το δείξουμε, πώς θα την κάνετε. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, αλλά πρέπει να το δείτε γιατί πρέπει να το κάνετε σωστά. Έχω πάρει μία πολύ φρέσκια και ωραία σικοταριά. Αυτή είναι μικρή, έχει και πολύ μεγαλύτερες από αυτή. Και πάμε να εξηγήσουμε ανατομικά τι είναι τι και πώς το καθαρίζουμε. Και αυτό που ίσως μπορείτε να καταλάβετε κατευθείαν τι είναι, είναι η καρδιά. Έτσι όπως είναι την καρδιά, την κόβουμε και αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι μεγάλο που θα δείτε είναι αυτό που είναι μαλακό και έχει την υφή αφρολέξη, να το πω έτσι για να μπορέσετε να καταλάβετε. Είναι τα πνευμόνια μας, οπότε κόβουμε και τα πνευμόνια εδώ πέρα που κολλάνε με το υπόλοιπο σώμα και προσέχουμε να μην τραυματίσουμε καθόλου τη σκοταριά μας. Βλέπετε? Στα πνευμόνια ανάμεσα υπάρχει ένα κομμάτι λευκό εδώ πέρα που δεν το θέλουμε και πρέπει να τα αφαιρέσουμε. Πρέπει να πάρουμε μόνο το κόκκινο κομμάτι από τα πνευμόνια. Οπότε, πάρτε το μαχαίρι σας, κόψτε εδώ πέρα, βγάλτε το ένα πνευμόνι, γυρίστε και από την άλλη, βγάλτε όλο αυτό το λευκό του σημείο εδώ και αφαιρέστε το. Αυτό δεν είναι γλυκάδι, δεν τρώγεται, δεν είναι ωραίο και δεν έχει καθόλου ωραία υφή στο φαγητό μας. Οπότε, αφαιρούμε όλο αυτό το λευκό του σημείο. Βλέπετε, πηγαίνω ίσα-ίσα δίπλα από το λευκό σημείο. Δεν θέλω να τραυματίσω καθόλου τη σκοταριά, όπως σας είπα. Αυτό το μεγάλο σημείο που βλέπετε εδώ πέρα είναι το σηκώτη. Και αυτό, ακριβώς το ίδιο σημείο εδώ πέρα, το χωρίζουμε, το κόβουμε και έχει μείνει και το σηκώτη. Και τώρα, έχουν μείνει δύο κομμάτια. Έχει μείνει η σπλήνα. Αυτό το κομματάκι που βλέπετε εδώ πέρα είναι το αγαπημένο μου στη σηκωταριά. Θα κόψω τη σπλήνα εδώ. Και αυτά που έχουν μείνει είναι τα γλυκάδια. Τα θέλουμε, μας αρέσουν. Σε περίπτωση που δούμε κάτι ότι δεν μας αρέσει, το αφαιρούμε. Όπως εδώ πέρα, κάποια κομμάτια που δεν μου αρέσουν. Και αυτό ήταν όλο. Πόσο δύσκολο ήταν? Ήταν εύκολο, αλλά έπρεπε να το δείξουμε. Τώρα έχω στη χύτρα ταχύτητος νεράκι που βράζει. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι την καρδιά να τη χαράξω στη μέση, εδώ πέρα, όπως βλέπετε, για να μπορέσει να καθαρίσει. Και πρέπει οπωσδήποτε να μπλασάρουμε τη σκοταριά, να τη ζεματίσουμε. Οπότε, παίρνουμε όλα τα κομμάτια, τα ρίχνουμε μέσα στο νεράκι που βράζει, εδώ. Πνευμόνια, καρδιά, σηκώτη, σπλήνα και γλυκάδια. Και πρέπει οπωσδήποτε να τα δώσουμε μία βράση για να είμαστε σίγουροι ότι τα έχουμε καθαρίσει πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτό που κάνω είναι το εξής. Θα ζηματίσουμε για περίπου 10 λεπτάκια. Πάντα μα πάντα ρίχνω 2 φέτες λεμόνι μέσα, 1-2. Βοηθάνε πάρα πολύ στο άρωμα. 2 φιλαράκια δάφνης. Αλάτι. Και το πιπέρι θέλω τους κόκκους. Κοιτάξτε. Θέλω περίπου 10-15 κόκκους πιπεριού. Ρίχνω και το πιπέρι μου μέσα. Δεν καπακώνουμε τη χύτρα μας. Θα αφήσουμε για περίπου 10-15 λεπτάκια να ζεματίσουμε τη σικοταριά. Και όση ώρα ζεματίζουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει με μία κουτάλα να ξαφρίζουμε. Βυθίστε μέσα, τα πνευμόνια συνήθως κάθονται πάνω, οπότε πρέπει να τα γυρίσουμε. Εδώ. Θα δούμε ότι αρχίζει να εμφανίζεται αφρός από πάνω, οπότε θα παίρνουμε τον αφρό και θα τον αφαιρούμε. 10 με 15 λεπτάκια θέλει ζεμάτισμα και μετά θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Καλό είναι να ζεματάμε τη σικοταριά και να αφαιρούμε τον αφρό στην επιφάνεια του νερού που βράζει για να απομακρύνουμε τυχόν ακαθαρσίες. Έτσι θα αποκτήσει πιο καθαρή γεύση η μαγειρίτσα μας.
Και μετά από 15 λεπτάκια, η σκοταριά μας είναι έτοιμη. Οπότε βγάζουμε από τη χύτρα μας. Αφήνουμε στην άκρη. Έχει τίποτα άλλο, έχει την καρδούλα μας. Και όλα καλά. Πάω πίσω, αδειάζω όλο το νερό αυτό. Ξεπλένουμε λίγο τη χύτρα μας. Τέλεια. Και πάει ξανά πίσω στη φωτιά. Τώρα, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τη μαγειρίτσα μας. Θέλουμε μαχαίρι. Και τώρα είναι τα εύκολα. Το δύσκολο κομμάτι πέρασε. Τα υπόλοιπα όλα είναι πραγματικά αστεία. Χρειαζόμαστε περίπου 3-4 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Και φυσικά μια τέτοια συνταγή πρέπει να ξεκινήσει από κρεμμύδι. Χωρίς κρεμμύδι δεν κάνουμε συνταγούλες, τα έχουμε πει. Ένα κρεμμύδι. Μπορείτε να βάλετε και 2 και 3. Απλά επειδή θα βάλουμε μετά φρέσκο κρεμμυδάκι, γι' αυτό δεν βάζουμε πολύ κρεμμύδι τώρα. Και ρίχνουμε κρεμμύδι μέσα. Μια σκαλίδα σκόρδο. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τη σκοταριά. Καίει λίγο, αλλά νομίζω ότι το έχω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε τη σκοταριά και να την κόψετε σε μικρά κομματάκια. Εδώ. Μα βλέπετε ότι είναι μεγάλα, κόψτε τα πιο μικρά. Και όταν κόβετε τη σκοταριά, οτιδήποτε δεν σας αρέσει, όπως εδώ πέρα, αυτό το κομματάκι, το αφαιρείτε. Ό,τι δεν θα σας αρέσει τώρα, δεν θα σας αρέσει και μετά. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε, γιατί είναι φανταστικό φαγητό, αρκεί να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται και όσο πιο νόστιμο γίνεται. Πραγματικά φαίνεται σαν μοσχαράκι έτσι όπως το έχουμε κάνει το κρέας μας. Και σιγά σιγά μαζί με το κρεμμύδι προσθέτουμε ό,τι κόβουμε. Εδώ. Την καρδούλα θα την κόψετε σε πιο μικρά κομμάτια, γιατί είναι σχετικά σκληρή με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Οπότε μικρά κομματάκια την καρδούλα. Εδώ. Μας έχετε κάνει χία κομμάτια την καρδιά μας. Ένα σχετική καρδιά. Σηκώτη. Και αυτό σε μικρότερα κομμάτια. Εδώ. Είναι το πιο έντονο σε γεύση από όλα τα υπόλοιπα. Οπότε θέλουμε σε κάθε μπουκίτσα να υπάρχει λίγο σηκώτη, οπότε κόψτε σε μικρότερα κομμάτια. Εδώ, εντάξτε. Εδώ και εδώ. Εκνευρίζομαι πολλές φορές όταν στη σκοταριά βαριούνται να κόψουν τα κομμάτια μικρά, τα κόβουν τεράστια και ως τέλος δεν μπορείς να τη φας. Πάει και το σηκώτη μας. Αυτό ήταν μια χαρά. Δεν ήταν πρισμένο. Πιάστε το υπονοούμενο. Πάμε να τελειώσουμε με τα γλυκάδια και τη σπλήνα. Και αυτό σε μικρά κομμάτια. Και σίγουρα τα γλυκάδια και αυτά σε πολύ μικρά κομματάκια. Δεν θέλουμε να είναι μεγάλα κομμάτια. Θέλουμε ίσα-ίσα να πάρουμε ένα κομματάκι σε κάθε κουταλιά που θα φάμε στη συνέχεια. Τα γλυκάδια όντως τα κόβω λες και είναι κρεμμυδάκι, φρέσκο. Τόσο μικρά κομματάκια. Θέλω να πάμε παντού. Πάνε και αυτά μέσα. Βουαλά. Και τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι να σοτάρω πολύ καλά τη σκοταριά μου. Για τουλάχιστον 15 λεπτάκια. Θέλω να πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Γι' αυτό και έβαλα αρκετό λαδάκι. Για να μπορέσω να τη σοτάρω και να πάρει ωραία γεύση τώρα. Όσο καλύτερα σοτάρουμε τώρα τη σκοταριά, τόσο πιο γευστική στο τέλος θα βγει η μαγειρίτσα μας. Η μαγειρίτσα αποτελεί το πρώτο πιάτο που περιέχει κρέας μετά την νηστεία της Σαρακοστής. Φτιαγμένη κυρίως με χορταρικά, είναι κατάλληλη για να επανέλθει το στομάχι που απήχε πολλές μέρες από το κρέας. Με το που πάρει ωραίο χρώμα η σκοταριά μας, ήρθε η ώρα να τη σβήσουμε με λίγο κρασάκι. Αφήνουμε να εξατμιστεί. Θέλουμε όλο αυτό το υπέροχο ζουμάκι που υπάρχει στον πάτο της χύτρας να γίνει σαλτσούλα. Αλλά θα γίνει φανταστική, δεν υπάρχει. Τώρα ήρθε η ώρα να μαλακώσει πραγματικά η σκοταριά μας. Οπότε θέλουμε ένα ζωμό κότας, το νεράκι μας. Κλείνουμε τη χύτρα ταχύτητος. Βάζουμε στην ένδειξη 2. Και από τη στιγμή που φτάσει η βαλβίδα στο πράσινο σημείο, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μετράμε 10 λεπτάκια.
Με το που περάσουν τα 10 λεπτάκια μας, ήρθε η ώρα να αποσυμπιέσουμε τη χύτρα ταχύτητας. Οπότε πολύ απλά γυρνάμε τη βαλβίδα, να φύγει ο αέρας που έχει μέσα. Και τα πράγματα είναι εύκολα. Με το που μπορέσουμε να πατήσουμε το κουμπί εδώ πέρα και να ανοίξει η χύτρα, σημαίνει πως έχει φύγει όλος ο ατμός. Μόλις πατιέται το κουμπί, σημαίνει πως είναι έτοιμη να αποσυμπιέσουμε τη χύτρα μας. Εδώ. Τέλεια. Αφήνω στην άκρη το καπάκι γιατί θα το ξαναχρειαστώ. Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε όλα τα λαχανικά μας μέσα. Τα λαχανικά που βάζουμε σε μία μαγειρίτσα, ξέρετε ποια είναι. Είναι φρέσκο κρεμμυδάκι και δεν το λυπόμαστε. Και τώρα δεν θα σας πω να ψιλοκόψετε το φρέσκο κρεμμυδάκι, γιατί έχουμε τη χύτρα ταχύτητας, οπότε θα μαλακώσει πάρα πολύ. Έχουμε το μαρούλι μας, μεγάλα κομμάτια, ελληνικό μαρούλι. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε και άλλα χόρτα, μπορείτε να βάλετε σπανάκι, καυκαλίθρες, ό,τι χόρτα σας αρέσουν. Αλλά παραδοσιακά η μαγειρίτσα γίνεται μόνο με μαρουλάκι. Και βέβαια για τη μαγειρίτσα που θέλουμε, άνηθο. Δεν λυπόμαστε, βάζουμε και τα κοτσανάκια μέσα σε αυτό το σημείο. Μας αρέσει. Και όπως είναι όλα αυτά, θα παίρνουμε και τα βάζουμε μέσα. Εδώ. Τι άλλο πρέπει να προσθέσουμε στη μαγειρίτσα για να έχουμε μαγειρίτσα? Αυγό. Αυγολέμονο θα κάνουμε στο τέλος. Αλλά πριν κάνουμε αυγολέμονο, πρέπει οπωσδήποτε να ρίξουμε το ρύζι. Το ρύζι είναι αυτό που θα δέσει τη σούπα μας, γιατί η μαγειρίτσα είναι μια σούπα. Το ρύζι μας είναι αυτό που θα δώσει και το άμυλο που χρειαζόμαστε μέσα. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και υδατάνθρακα. Οπότε τον υδατάνθρακα τον παίρνουμε από το ρύζι, την πρωτεΐνη την παίρνουμε από τα σκοτάκια και βέβαια τις βιταμίνες και οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε την παίρνουμε από τα λαχανικά. Τώρα, ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη χύτρα ταχύτητος. Εδώ. Και τώρα βάζουμε στην ένδειξη 1. Με το που φτάσει στο πράσινο σημείο η βαλβίδα μας, ξαναρχίζουμε να μετράμε μόλις 5 λεπτάκια. Και σε 5 λεπτάκια θα φτιάξουμε το αυγολέμονο για να σερβίρουμε. Τα χορταρικά που περιέχει η μαγειρίτσα συμβολίζουν τα πικρά χόρτα που έτρωγαν οι Εβραίοι προς ανάμνηση της σκλαβιάς τους από τους Αιγύπτιους. Και η μαγειρίτσα μου είναι έτοιμη για το αυγολέμονο της. Όπως βλέπετε, η μαγειρίτσα μου βράζει. Για να πετύχουμε ένα σωστό αυγολέμονο, πρέπει να βράζει η μαγειρίτσα μας. Θέλω ξύσμα από 2 λεμόνια. Καλά, αυτά είναι και τεράστια. Αλλά μας αρέσει το ξύσμα. Κάνει ιδιαίτερη τη μαγειρίτσα μας. 1, 2. Θέλω το χυμό από τα λεμόνια μου. Τι ωραίο πράγμα το λεμόνι. Εντάξει, είναι από τα λίγα φρούτα που δεν τρώγεται μόνο του. Απλά χρησιμοποιούμε το ζουμί στη μαγειρική. Όλα τα υπόλοιπα φρούτα τα καθαρίζεις και τα τρως. Αυτό δεν μπορείς να με φας. Μέσα στο λεμονάκι θα σπάσω 2 ολόκληρα αυγά. Δεν χρειάζεται να χωρίσετε κρόκους. 1, 2. Ανακατεύουμε καλά με το σύρμα. Τέλεια. Και τώρα, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ερχόμαστε ακριβώς δίπλα από τη μαγειρίτσα μας. Παίρνουμε σιγά σιγά λίγο ζουμάκι, όσο βράζει, το βλέπετε που βράζει, έτσι. Και ρίχνουμε μέσα στα αυγά μαζί με το λεμόνι. Κάνουμε αυτό γιατί δεν θέλουμε να ψήσουμε γρήγορα τα αυγά μας. Άμα ρίξουμε όλο το μείγμα με τα αυγά μέσα στη μαγειρίτσα, θα δούμε μια μαγειρίτσα που θα είναι λίγο ασιάτικη, γιατί θα έχει μέσα και κομματάκια από μέλετα, όπως είναι ακριβώς τα ράμεν. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε να δέσουμε τη σούπα μας. Βοήθησε λίγο στην αρχή το ρύζι που ρίξαμε μέσα να δέσει η σούπα και τώρα θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο τα αυγά που ρίξαμε εφόσον δεν τα παραβράσουμε. Οπότε, κοιτάξτε εδώ, παίρνω, ρίχνω το καυτό ζουμί μέσα στα αυγά μαζί με το λεμόνι. Δεν θα σας πω να κάνετε μαρέγκα, να χτυπήσετε τα σπράδια διαφορετικά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, γιατί άμα θα κάνουμε μαρέγκα με τα αυγά και τα ρίξουμε στο τέλος, τότε θα χρειαστεί όλη τη μαγειρίτσα να την καταναλώσουμε εκείνη την ώρα. Γιατί μετά δεν ξαναζεσταίνεται. Ενώ με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να φάμε λίγο μαγειρίτσα και αύριο, την επόμενη μέρα. Τώρα, με το που ρίξουμε το περισσότερο ζουμί εδώ και αδειάζουμε όλο το μείγμα μέσα. Εδώ. Και ανακατεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Για ελάχιστο χρόνο θα δείτε ότι κατευθείαν θα πήξει η σούπα μας
Και περιμένουμε να κάνει την πρώτη μπουρμπουλήθρα το μείγμα μας. Αλλά αν περάσουν πάνω από 30 δευτερόλεπτα και δεν έχει κάνει μπουρμπουλήθρα, τότε αφαιρούμε από τη φωτιά. Καταλάβατε. Οπότε, ή περιμένουμε να δούμε μπουρμπουλήθρα, ή περιμένουμε να περάσουν 30 δευτερόλεπτα. Ανακατεύουμε. Τα 30 δευτερόλεπτα πέρασαν, μπουρμπουλήθρα δεν είδα. Οπότε σβήνω τη φωτιά. Βγάζω από τη φωτιά. Κόβω φρέσκο ανιθό, χωρίς τα κοτσανάκια τώρα. Εδώ. Αναγία μου. Θα ρίξω όλο τον ανιθό μέσα πλην. Θα κρατήσω λίγο για να σερβίρω φρέσκο στο τέλος. Ανακατεύω. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε, Παναγία μου. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε μία μαγειρίτσα? Από μικρός, ανέκαθεν περίμενα να περάσω ελληνιστία για να φάω μαγειρίτσα. Είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Και ο τρόπος που την έφτιαξα σήμερα είναι ο απόλυτος τρόπος. Γιατί ίσως σε κάποιον να μην αρέσει η μαγειρίτσα εφόσον την έχει φάει σε κακή εκδοχή. Αυτή όμως η μαγειρίτσα είναι φανταστική. Κοιτάξτε πόσο τέλεια δεμένη που είναι. Θα ρίξω λίγο φρέσκο άνηθο. Θα ρίξω λίγο φρέσκο πιπέρι. Θα ρίξω μια σταλιά ελαιόλαδο. Άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο μπούκοβο. Θα θυμίζει περισσότερο πατσά παρά μαγειρίτσα, αλλά του πάει. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Για τη μαγειρίτσα, στη χύτρα ταχύτητας. Κόβουμε τη σικοταριά με ένα μαχαίρι σε κομμάτια. Διαχωρίζουμε την καρδιά, τα πνευμόνια, το σηκώτι, την σπλήνα και τα γλυκάδια. Βράζουμε στη χύτρα ταχύτητα στο νερό. Ρίχνουμε όλα τα κομμάτια της σικοταριάς, τις φέτες από το λεμόνι, τα φύλλα δάφνης, το αλάτι, τους κόκκους πιπέρι και χωρίς να κλείσουμε με το καπάκι, αφήνουμε τη σικοταριά να ζεματιστεί για 10 με 15 λεπτά. Με μία κουτάλα την ξαφρίζουμε αναδιαστήματα και στο τέλος τη σουρώνουμε. Στην ίδια χύτρα ταχύτητας ρίχνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Κόβουμε τη σικοταριά σε μικρά κομμάτια, τα προσθέτουμε στη χύτρα ταχύτητας και σοτάρουμε για 15 λεπτά. Σβήνουμε με το λευκό κρασί, αφού εξατμιστεί προσθέτουμε τον κύβο κότας, το νερό και κλείνουμε με το καπάκι τη χύτρα. Γυρίζουμε τη βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη και βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά. Μόλις είναι έτοιμη η σικοταριά, γυρίζουμε τη βαλβίδα από συμπίεσης ώστε να φύγει όλος ο ατμός μέσα από τη χύτρα ταχύτητας και ανοίγουμε το καπάκι. Στη συνέχεια, κόβουμε τα φρέσκα κρεμμύδια σε ροδέλες, το μαρούλι και τον άνηθο σε μεγάλα κομμάτια και τα ρίχνουμε στη χύτρα. Προσθέτουμε το ρύζι, κλείνουμε με το καπάκι τη χύτρα ταχύτητας, γυρίζουμε τη βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά. Αποσυμπιέζουμε τη χύτρα ταχύτητας και ανοίγουμε το καπάκι. Για το αυγολέμονο, βάζουμε σε ένα μπολ το ξύσμα από τα λεμόνια, τον χυμό από τα λεμόνια, τα αυγά και ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Προσθέτουμε σιγά σιγά 5 με 6 κουτάλες από τον ζωμό της μαγειρίτσας, ανακατεύοντας συνεχώς. Ρίχνουμε το αυγολέμονο στη μαγειρίτσα, ανακατεύουμε για 30 δευτερόλεπτα, ανακοινώντας τη χύτρα ταχύτητας και αφαιρούμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε τον άνηθο και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τη μαγειρίτσα, ρίχνουμε λίγο ακόμα άνηθο, πιπέρι και ελαιόλαδο. Παναγία μου, είμαι καλλιτέχνης στη μαγειρίτσα. Συγγνώμη που το λέω έτσι τόσο μα, αλλά πραγματικά κάνω πολύ καλή μαγειρίτσα. Και εκεί πέρα είναι που δεν μπορείς να σταματάς να τρως μαγειρίτσα και μπορείς να φας και ένα και δύο και τρία και τέσσερα πιάτα και ως τέλος δεν θες να φας τίποτα άλλο. Όχι, τρως και τα υπόλοιπα, αλλά η μαγειρίτσα είναι κάτι φανταστικό. Αλάτι, πιπέρι, λεμόνι, ελαιόλαδο, στο τέλος τα ελέγχετε και βάζετε. Να τη φτιάξετε τη συνταγή και να πείτε ότι φέτος τη μαγειρίτσα τη φτιάξαμε από τον Άκη, να βγάλετε φωτογραφίες, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ και πάμε να φτιάξουμε την επόμενή μας συνταγή.